Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Κώστας Κρέκας, οι αγρότες του Εύρου για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορούν να βρουν έναν μεταποιητή και να έρθουν σε συμφωνία. Την αντεπίθεση περνάει για το αθλητικό μπαλόνι παράταξη πόλη και πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σε ανακοίνωσή της τονίζεται πολιτική ανοησία ή λαϊκισμός. Γιάννης Ναϊτίδης μιλά για το ρόλο και τις αρμοδιότητες της κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Δημήτρης Λαζόπουλος, ο ρόλος και οι στόχοι της δημοσυντηριστικής Εύρου, προγράμματα και έργα. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον απόϊχο της επίσκεψης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Κώστας Κρέκα στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στην ερώτηση που ετέθη για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, για το αν τελικά οι αγρότες του Εύρου φέτος θα καλλιεργήσουν τέφκλα και αν θα ανοίξει το εργοστάσιο της Ορεστιάδας για την παραλαβή της παραγωγής. Ας δούμε λοιπόν τι μας απαντά στο ερώτημα αυτό ο κ. Κρέκα. Τα πάνω κάτω φέρνει η αποκλειστική δήλωση του Προέδρου της ΕΒΣ Νίκου Παπαϊωάννου στη δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας, σύμφωνα με την οποία δεν ζητήθηκε από τη βιομηχανία τμήμα του εργοστασίου της Ορεστιάδας προκειμένου να γίνει παραλαβή τεύφλων. Η δήλωση του κ. Παπαϊωάννου έγινε με αφορμή την καταγγελία της ομάδας τεφλοπαραγωγών Εύρου ότι ύστερα από συνάντηση των τεφλοπαραγωγών με τον επενδυτή τον κ. Καραθανάση, εκφράστηκε η βούληση να καλλιεργηθούν τέφλα και στον Εύρο. Έγινε όμως γνωστή η άρνηση της διοίκησης να δοθεί προς περιορισμένη χρήση το εργοστάσιο της Ορεστιάδας, γραμμή φορτοεκφόρτωσης και ζύγης των τέφλων της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να μεταφερθούν στις Σέρες για επεξεργασία. Μάλιστα, η ομάδα των τεφλοπαραγωγών εξέδωσε και ανακοίνωση γνωστοποιώντας επιστολή που έστειλε στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ζητάει την αλλαγή της διοίκησης της βιομηχανίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όλα δείχνουν ότι ένα εργοστάσιο αυτών των Σερών θα καλύψει την επόμενη καμπάνια και όλα τώρα από εδώ και πέρα έχουν να κάνουν με το πού, πώς και πότε θα γίνει η σπορά. Ο καιρός πάντως περνάει και για τη σπορά υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Κρέκας απαντά στο εάν τελικά θα καλλιεργήσουν φέτος οι αγρότες του Εύρου τέφλα, εάν θα ανοίξει το εργοστάσιο της ΕΒΣ στην Ορεστιάδα, ενώ επισημαίνει τι γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να πληρωθεί εγκαίρως ή συνδεδεμένη. Θέλετε να μας πείτε τι θα γίνει φέτος με την τεφλοκαλλιέργεια, για το αν τελικά θα είναι εφικτό να καλλιεργήσουν οι ευρύτες και αν τελικά το εργοστάσιο στην Ορεστιάδα θα ανοίξει για να κάνει παραλαβή. Θα σας πω ότι παραλάβαμε δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βέβαια, λένε και στον τόπο μου, γιατί και εγώ προέρχομαι από τα Τρίκαλα, κατάγομαι και εκλέγομαι στα Τρίκαλα, όπου είναι ένας αργοτικός νομός και κτηνοτροφικός νομός, λέμε ότι δεν πρέπει να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε χύσει το γάλα σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την αξιοποίηση, την μεταποίηση των τέφλων στην Ελλάδα. Παραλάβαμε ένα εργοστάσιο, μια εταιρεία, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, υποπτώχευση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να παραλάβει τέφλα και με αυτόν τον τρόπο είχαν αφήσει, ενώ είχαν αρχικά παρακινήσει, είχαν αφήσει δυστυχώς τους αγρότες, τους είχαν παρακινήσει, επαναλαμβάνω, να καλλιεργήσουν και στη συνέχεια τους είχαν αφήσει έρμεους χωρίς να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι πού θα παραδώσουν την παραγωγή τους. Δηλαδή τους είχαν αναγκάσει να σπείρουν, να καλλιεργήσουν, να κάνουν όλα τα καλλιεργητικά έξοδα και στη συνέχεια να μην είχαν, και δεν είχαν διασφαλίσει αυτοί οι άνθρωποι πού θα πουλήσουν τα τέφτα. Εμείς με το που αναλάβαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση καταρχήν, ώστε να λειτουργήσουν έστω και ένα εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα, για να μην αναγκαστεί η χώρα να εισάγει το 100% των άνω των 300.000 τόνων ζάχαρης που χρησιμοποιεί σήμερα στην Ελλάδα, που καταναλώνουμε, να μην αναγκαστεί να είναι 100% εισαγόμενα αυτά τα προϊόντα, εισαγόμενη ζάχαρη. Βρέθηκε ένας τρόπος σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, όπου υπήρξε επενδυτής, ο οποίος έχει προχωρήσει στην ενοικίαση 2 εργοστασίων και από εκεί και πέρα έχει ανοιχτό το δρόμο για να προχωρήσει σε συμβάσεις με καλλιεργητές, ώστε να μπορέσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο κάποιοι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Τι άλλο έχουμε κάνει ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Έχουμε επίσης
δώσει τη δυνατότητα να μπορούν οι καλλιεργητές να παραδώσουν την παραγωγή τους όχι μόνο σε μια μεταποιητική μονάδα για παραγωγή ζάχαρης, αλλά να παραδώσουν την παραγωγή τους και σε άλλου τύπου μονάδες, μεταποιητικές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιοαερίου. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν περιοχές όπως Θεσσαλία για παράδειγμα, όπου σήμερα που μιλάμε, μπορούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες να έρθουν σε μία συμφωνία με ανθρώπους που μπορούν να παραλάβουν την παραγωγή τους, τα τέσσερα, την τεθροπαραγωγή, για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία συνέχεια αξιοποιούνται και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε βέβαια και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απανθρακοποίηση, να το πω έτσι, του ενεργειακού κλάδου της χώρας, αφού πια χρησιμοποιούμε εναλλακτικά καύσιμα ή χρησιμοποιούμε μέσα από έναν ανανεώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το πράγμα έχουμε κάνει. Έχουμε διασφαλίσει για την φετινή καλλιεργητική περίοδο του 2019, αφού πια ήταν αδύνατο να παραδώσουν η τεφλοπαραγωγή την παραγωγή του στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Καταφέραμε για λόγους εξαιρετικής περιστάσεως ή αλλιώς ανωτέρας βίας να διασφαλίσουμε ότι θα πάρουν τη συνδεδεμένη. Η συνδεδεμένη θα καταβληθεί φέτος μέχρι την Παρασκευή μεθαύριο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, έχουμε διασφαλίσει ότι επίσης θα υπάρχει ανάλογο ποσό πάλι για συνδεδεμένη ενίσχυση. Άρα, εφόσον οι παραγωγοί βρούνε τον μεταποιητή, βρουν τον αποδέκτη της παραγωγής τους, συνάψουν σύμβαση μαζί του, θα μπορέσουν και πάλι να καλλιεργήσουν τέφλα. Για ελάτε τώρα να σταθούμε στον απόϊχο των όσων μας είπε χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κώστας Κρέκας, σε ερώτησή μας για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και συγκεκριμένα τι θα γίνει με τους αγρότες του Εύρου και αν θα ανοίξει το εργοστάσιο της Ορεστιάδας για την παραλαβή. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της ομάδας τέφλο παραγωγών Εύρω, ο κύριος Πρόδρομος Προϊκάκης, ο οποίος φυσικά παρακολούθησε όλη τη χθεσινή επίσκεψη, συνάντηση, αλλά και την ημερίδα για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ. Και θα έχει ενδιαφέρον να τα δούμε όλα αυτά συνολικά. Βέβαια, κύριε Προϊκάκη, αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσω θερμά, νομίζω ότι λίγο πολύ να αναμένατε τη σχετική απάντηση του κύριου Σκρέκα, ότι δηλαδή επί της ουσίας εσείς αγρότες δείτε τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, γιατί ούτε το εργοστάσιο πρόκειται να ανοίξει την Ορεστιάδα και τώρα αν πρέπει να καλλιεργήσετε τέφλα ή όχι, και αυτό δικό σας ρίσκο είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπασκάκη, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσουμε πρώτα από τα ευχάριστα αυτή τη συνάντηση τη χθεσινή που είχαμε με τον κύριο Σκρέκα και συνεχεία να καταλήξουμε σε αυτά που είπατε. Πράγματι, χθες κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα, η τεφλοπαραγωγή από τι περιοχέ τη Ορεστιάδος, αντιπροσωπεία και τη Κομουτινή, στον οποίο θέσαμε αυτά τα χρόνια, θα πω τέλο πάντων, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την τεφλοκαλλιέργεια. Και ζητήσαμε να μας απαντήσει σε όποια από αυτά ήταν σε θέση. Ο κύριος Κρέκας μας ενημέρωσε ότι όσον αφορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση των τέφλων για τη χρονιά του 2019 έχουν αρθεί πλέον οι υποχρεώσεις για την καταβολή της, ως υποχρεώσεις που είχαμε εμείς προς την ΕΒΣ για να πάρουμε τη συνδεδεμένη ενίσχυση, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι κινδυνεύαμε να μην την πάρουμε για τη φετινή χρονιά τη στιγμή που δεν υπήρχε παραγωγή. Και αυτό που μας είπε και μπορώ να πω ότι είναι το ευχάριστο, το οποίο διεκδικούσαμε το τελευταίο εξάμεινο, είναι ότι χθες υπέγραψε και την απόφαση για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης με ένα ποσό αυξημένο, το οποίο είχε υποσχεθεί από την πρώτη φορά ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά να είναι όσο πιο αυξημένο γίνεται για την φετινή χρονιά, ώστε να μετριάσει τη ζημία που είχαμε από πέρσι, το οποίο είναι 190 ευρώ αναστρέμα και θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών είτε την Παρασκευή ή αμέσως την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση και τη σημερινή ημέρα, αλλά και τη χθεσινή. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, κύριε Προϊκάκη, που έχει να κάνει με το εργοστάσιο. Εσείς είχατε κάνει και κάποιες σχετικές επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία, ξαναστείλετε ακόμα μία. Έτσι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θα περιμένατε να ακούσετε, δεν το ακούσατε, κύριε Προϊκάκη. Λοιπόν,
Εμείς από την πλευρά μας κάναμε σαφές, όπως το έχουμε πει την πρώτη στιγμή, ότι για να υπάρξει τεχνοκαλλιέργεια στις απομακρυσμένες περιοχές, τόσο τη δική μας αλλά όσο και της Λάρισας, πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να λειτουργήσουν τα εργοστάσια ως κέντρα συγκέντρωσης των τέχνων, δηλαδή να λειτουργήσει η γραμμή φορτοεκφόρτωσης και ζύγησης των τέχνων και συνεχεία να φορτωθούν στα τρένα και να μεταφερθούν στο εργοστάσιο επεξεργασίας που θα λειτουργήσει φέτος στις ΣΕΡΕΣ. Στις συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Κάρα Φανάση, μας έκανε γνωστό ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραχώρηση των κέντρων αυτών. Ανταυτού και κάναμε μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και στη διοίκηση της Βιομηχανίας Ζάχαρης, με την οποία λέγαμε πώς είναι τα πράγματα και ζητούσαμε να δοθεί λύση. Προς τιμή του, ο πρόεδρος της Βιομηχανίας Ζάχαρης, ο κ. Παπαϊωάννου, απάντησε αμέσως την επιστολή και πραγματικά εκπλαγήκαμε και εμείς όπως και αυτός, όταν μας είπε ότι παρόμοιο αίτημα προς την Βιομηχανία Ζάχαρης δεν έχει κατατεθεί. Και αυτό που ήταν αυτονόητο από εμάς ήταν να πάρουμε πίσω την, αυτά που είχαμε πει με την προηγούμενη επιστολή και να ξανακάνετε άλλη μία. Να πούμε στους αρμόδιους υπουργούς να καθίσουν να δουν τι γίνεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί ξέρετε, τώρα στην περίπτωση της Βιομηχανίας Ζάχαρης εμπλέκονται πάρα πολύ. Για να βγει μια απόφαση για κάτι, πρέπει να είναι σύμφωνοι η Πειραιώς πρώτα απ' όλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκφράζει τη θέση της, ο εκαθαριστής και ο μεταποιητής. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εμείς από μόνοι μας σαν αγρότες δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Και γι' αυτό στείλαμε την επιστολή εκ νέου στους υπουργούς, ώστε να δουν την κατάσταση και να δούμε αν τελικώς μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο ως κέντρο συγκέντρωσης. Αυτό το είπαμε και στον κύριο Σκρέγα και μας είπε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις τις οποίες και πρέπει να συζητήσουμε. Και γι' αυτό αμέσως το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, θα κατεβούμε στην Αθήνα για να δούμε αν μπορεί να βρεθεί λύση αυτό το πράγμα. Πάντως, η χθεσινή απάντηση του κυρίου Υφυπουργού ήταν ότι εσείς οι αγρότες για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο μπορείτε να βρείτε έναν μεταποιητή, να έρθετε σε μια συμφωνία και ανάλογα να πράξετε, κύριε Προϊκάκη. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, καμία άλλη δέσμευση. Αυτό που είπε ο κύριος Χρέας και το είπε και σε εμάς και μας το έκανε ζεβές, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μιλάμε μεταποιητή με τον οποίο θα υπογράψουμε τη σύμβαση και θα παραλαμβάνει τα τέφλα μας, διότι έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εργοστασίων, έχουν παραγορευτεί πλέον σε συγκεκριμένο επενδυτή και πλέον οι όποιες συμφωνίες πρέπει να είναι μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, εμάς και του μεταποιητή. Κύριε Προϊκάκη, πείτε μου σας παρακαλώ κάτι. Δηλαδή η εμπλοκή της κάθε κυβέρνησης θα είναι μόνο ως προς την... σε αυτά που είτε να κάνει στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και μιλάμε στο κομμάτι των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Μόνο σε αυτό το κομμάτι θα εμπλέκεται πλέον η κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα μόνοι σας, κύριε Προϊκάκη. Όλα τα υπόλοιπα μόνοι σας και ό,τι άκρη βγάλετε και αν βγάλετε ποτέ καμία άκρη φυσικά. Λύστε μου μία απορία. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους αγρότες του Εύρου, τώρα θα μου πείτε είναι μικρό το ενδιαφέρον, μεγάλο το ενδιαφέρον, δεν ξέρω, εσείς θα μας το διευκρινίσετε, να καλλιεργήσετε όντως τέφτλα? Κοιτάξτε, δηλαδή μετά τα όσα έχουν συμβεί, όλη αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει. Κοιτάξτε κύριε Μπασχάκη, για να μην γελέμαστε. Το καλύτερο πράγμα θα ήταν να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος θα μίσθωνε και το εργοστάσιο της Ορεστιάδος. Ότως ώστε η παραγωγή να είναι κοντά στο εργοστάσιο για να γλιτώνουμε πολλά πράγματα μεταφορικά και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, παρόλο που έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει, η έκταση την οποία κατά τα λεγόμενά του ο κ. Καραφράσης θα δώσει στις περιοχές της Λάρισας και της Ορεστιάδος θα είναι περιορισμένη, όπως γενικά θα είναι περιορισμένη σαν πρώτη χρονιά τεχνοκαριέρα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τα στρέμματα που μιλάει ότι θα δώσει στον Εύρο, ότι υπάρχουν καλλιεργητές να τα σπείρουν, εφόσον όμως διευκρινιστούν όλα αυτά που προείπαμε. Πρώτον, το κέντρο συγκέντρωσης. Δεύτερον, το τιμολόγιο, αν θα ισχύσει, αν είναι αυτό το τιμολόγιο το οποίο ανακοίνωσε και τις ΣΕΡΕΣ είναι και στην Ορεστιάδα, ή θα γίνει με τα μεταφορικά. Εφόσον διευκρινιστούν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί παραγωγοί εάν δεν διευκρινιστούν όλα αυτά. Θα μπω στο εγχείρημα και πάλι φέτος να σπείρουν και να τρέχουμε το χρόνο τέχνη καιρό πάλι για τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Προϊκάκη, άρα καταλήγουμε ότι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες να υπάρξει κάποια συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου προκειμένου να γίνουν κάποιες άλλες διευκρινήσεις, κάποιες άλλες εξηγήσεις.
Ναι, πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ξεργελίνει το θέμα. Γιατί εγώ από τα χθεσινά του κυρίου Σκρέκα δεν αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν άλλα περιθώρια αλλαγής προς την κατεύθυνση που κι εσείς επιθυμείτε. Κοιτάξτε, ναι, εδώ για να λέμε την αλήθεια, πλέον και ο κύριο Σκρέκα δεν μπορεί να κάνει πολλά. Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή. Μπορεί να κάνει πολλά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη στιγμή που πέρασε σε άλλα χέρια η βιομηχανία Ζάχαρης, είναι επόμενο ότι τα δύο εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Απλώς αυτοί κάνουν το μεσολαβητή τώρα για να μας φέρουν σε επαφή. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, χθες αναφέρθηκαν και τα άλλα ζητήματα που αφορούν τη βιοενέργεια. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι το κλίμα είναι λίγο συγκεχημένο, κύριε Πρωικάκη, έτσι. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μας αφορά εμάς. Ότι μπορεί εν ολίγης εσείς οι αγρότες του Εύρου να κοιτάξετε και λίγο αλλού, να δείτε και τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Προς στιγμή όμως τέτοιες μονάδες οι οποίες θα βγάζουν βιοενέργεια με την παραγωγή των τέφλων στον νομό μας δεν υπάρχουν. Ούτε στην ευρύτερη περιοχή. Στην Οριστεία δεν υπάρχει. Και αυτό το είπαμε στον κύριο Σκρέκα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα θα μου πείτε όλα τα χρόνια περιμένουμε. Τίποτα δεν έχει γίνει. Έχουμε φτάσει στο αδιέξοδο και πάλι περιμένουμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Πρωικάκη. Η αλήθεια είναι όλη αυτή η κατάσταση άρχισε και κουράζει πλέον όλους μας για να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Τώρα ξέρετε τι, πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα μας, αλλά θέλω να σας το πω και αυτό για να μου δώσετε μια απάντηση. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και ότι ερχόταν ένας επενδυτής σοβαρός, συγκεκριμένος, με όλα τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις. Και έλεγε εγώ, παιδιά, αύριο το ανοίγω το εργοστάσιο της Ορεστιάδας και θέλω να ξαναμπούμε στην παραγωγή, να κάνουμε δική μας ζάχαρη, να τη δώσουμε, να κάνουμε ό,τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι θα υπήρχε το ενδιαφέρον από τη δική σας την πλευρά? Ενδιαφέρον ουσιαστικό και με αποτέλεσμα, κύριε Πρωικάκη. Κοιτάξτε, εφόσον θα τα βρίσκαμε όσον αφορά στο θέμα των λοιμών και ό,τι άλλο πρέπει, θεωρώ ότι ο νόμος Εύρου μπορεί να γίνει τεχνοβολώνας. Αλλά προϋπόθεση αυτό είναι να τα βρούμε πρώτα στις τιμές και να συμφέρει και τις δύο πλευρές αυτή η κατάσταση. Υπάρχει διστακτικότητα ακόμα και έτσι. Κατανοητό βεβαίως το γεγονός ότι είστε διστακτικοί και πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, κύριε Πρωικάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο πρόεδρο Πρωικάκη. Πάμε τώρα όμως να δούμε την επιστολή στην οποία και αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας των Τεφλοπαραγωγών. Μια νέα επιστολή απέστειλε στους Υπουργούς, όπως είπαμε, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ομάδα των Τεφλοπαραγωγών, με την οποία ανακαλούν την καταγγελία ότι η διοίκηση δεν παραχωρεί τμήμα του εργοστασίου της Ορεστιάδας προκειμένου να γίνει η συγκομιδή τέφλων. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής της 7ης Φεβρουαρίου, κρίνουμε απαραίτητο να σας γνωστοποιήσουμε νεότερα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν επικοινωνίας με τη διοίκηση της ΕΒΣ και μας αναγκάζουν να καλέσουμε επί της ουσίας την προαναφερθήσα επιστολή. Συγκεκριμένα από τη διοίκηση της εταιρείας μας γνωστοποιήθηκε μέσω επιστολής πως ουδέποτε έχει υποβληθεί προς την εταιρεία από τον υπομισθωτή αίτημα σχετικό με την εκμίσθωση ή παραχώρηση της γραμμής φορτοεκφόρτωσης τέφλων του εργοστασίου της Ορεστιάδας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως βρισκόμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου και ότι η καλλιέργεια στο νομό Εύρου βρίσκεται ήδη στην κόψη του ξηραφιού. Ζητούμε την παρέμβασή σας προκειμένου να εξευρεθεί λύση κατόπιν συνεννόησης ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Οι παραγωγοί στον Εύρο βρίσκονται σε αναβρασμό αφού διαπιστώνουν κολλησιεργία για ακόμη μία χρονιά και αγωνιούν για την επόμενη μέρα της καλλιέργειας. Δηλώνουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε πρόταση με τον επενδυτή και με κάθε εμπλεκόμενη πλευρά, με μοναδικό γνώμονα να βρεθεί λύση για το καλό της βιομηχανίας, των παραγωγών και της καλλιέργειας στο νομό συνολικά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιεί μερίδες σε όλη την Ελλάδα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τη δημόσια διαβούλευση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που θα συνταχθεί για την περίοδο 2021-2027. Μία από τις ημερίδες έγινε και στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία του κ. Σκρέκα. Η ευρεία διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027 είναι ιδιαίτερα σημαντική για να γίνει αντιληπτό το ευρύτερο περιβάλλον που οδηγεί στη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για να γίνει κατανοητό ποια είναι τα μείζωνα θέματα στη βάση συγκεκριμένης και ουσιαστικής τεκμηρίωσης με αξιόπιστα δεδομένα. Εάν καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί μέσα από τη διαδικασία διαβούλευση μια κοινή αντίληψη για τον προσανατολισμό και τις εθνικές μας προτεραιότητες και επιδιώξεις, τις στρατηγικές επιλογές και προκλήσεις για την ελληνική γεωργία και τις αγροτικές μας περιοχές, θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Αυτά και άλλα πολλά είπε στην διάρκεια της διαβούλευσης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη για τη νέα ΚΑΠ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Κρέκας. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου για την κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2021-2027, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων υλοποιεί μια σειρά ενεργειών όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες
για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εταιρικής σχέσης. Μία αντίστοιχη έγινε και στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Στόχος είναι όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγροδιατροφικού τομέα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και άπτονται τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα έχει σημαντικές αλλαγές. Αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας είναι ουσιαστικά ο προϋπολογισμός της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι μειωμένος κατά 60 δισεκατομμύρια, αλλά και σε επίπεδο για το κάθε ένα κράτος μέλος. Όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, χοντρικά ένα 4%. Το θετικό είναι ότι μαζί με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τους συναδέλφους υπουργούς Γεωργίας υπάρχει μια συνεννόηση και υπάρχει μια συμφωνία. Όλοι οι υπουργοί Γεωργίας επιθυμούν τουλάχιστον ο προϋπολογισμός να παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα της προγραμματικής περίοδου 14-20. Και αυτό γιατί πλέον η κοινή αγροτική πολιτική περιλαμβάνει μέσα και θα πρέπει να έχει και δράσεις που να προστατεύουν το περιβάλλον. Ή αυτό που πλέον είναι η βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Green Deal, το οποίο δημιουργεί επιπρόσθετες ενέργειες που πρέπει να λάβουν και οι αγρότες μας, ώστε πέρα από παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων να γίνουν και προστάτες του περιβάλλοντος. Αυτό όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας το δέχονται, αλλά αντιλαμβάνονται βέβαια ότι δεν μπορείς να ζητάς από τον ίδιο άνθρωπο να κάνει δύο δουλειές με λιγότερα χρήματα. Οπότε υπάρχει μια ομοφωνία όσον αφορά αυτό. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι αυτό που σας είπα, πώς αυτή η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα εξειδικευτεί σε δράση στην κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουν οι αγρότες είναι ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις μετά το Brexit. Η νέα ΚΑΠ βαδίζει σε κάποια βήματα πλέον και θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε σαν περιφέρεια, σαν νομός Εύρου, να αποκομίσουμε τα δυνατότερα θετικά. Μπαίνουν πλέον στόχοι και από πλευράς Υπουργείου και από πλευράς αγροτών το πώς θα υλοποιηθεί η νέα ΚΑΠ. Το θετικό είναι, όπως είπε και ο Υπουργός, ότι δεν μειώνεται ο Α πυλώνας. Ο Α πυλώνας είναι οι άμεσες ενισχύσεις που παίρνουν οι αγρότες. Θα έχουμε μια μεγαλύτερη μείωση στο Β πυλώνα στα προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα των σχεδίων βελτίωσης. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να τα δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν στην περιοχή μας. Οι αγρότες να μείνουν ήσυχοι με τα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού Βορύδη και του κυρίου Σκρέκα, του υφυπουργού μας, ότι θα παραμείνουν τα λεφτά περίπου το ίδιο. Το ταμείο θα είναι τα ίδια τα λεφτά θα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αλλάζουν λίγο οι όροι. Οι όροι είναι ποιότητα, ανταγωνισμός και πρασίνισμα, όχι σπατάλη ίδρυυσης, δηλαδή ό,τι λέει ο κανονισμός. Είναι μια καλή ενημέρωση σήμερα που έγινε αυτό, για να γνωρίζουμε κι εμείς, να προβούμε παράδειγμα σε αυτήν τη διαδικασία, να προσαρμοστούμε περισσότερο και πιο πολύ παράδειγμα οι νέοι αγρότες που έχουν μέλλον. Είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Βορύδη. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, να ανησυχούν οι αγρότες ή να μην ανησυχούν? Συγκεκριμένα για την συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή με τον κύριο Υπουργό Βορύδη, το ευχάριστο είναι ότι είναι θετικός, γιατί φοβόμασταν μήπως απορρίψει το αίτημά μας. Το ευχάριστο, όπως είπα, είναι ευνοϊκό για τους αγρότες. Δεν έχει πει ποσόν τι θα μας δώσει σαν αποζημίωση. Θα πάμε στον de minimis, όχι στα ψέα. Δέχτηκε να συζητήσουμε για τον de minimis, το συζητήσαμε και θα κάνει επιτροπή τώρα να αποφασίσει περίπου τι λεφτά θα μπορεί να διαθέσει από το ταμείο του de minimis. Είναι, δηλαδή δεν είναι ανταλλακτικό, ένα ανταλλακτικό να πάμε να αγοράσουμε από κάπου ή από ένα περίπτερο ένα πακέτο τσιγάρα. Καλώς ας καθίσει. Τον έδωσαμε μια προθεσμία που δεν έβαλα με ημερομηνία, αλλά σε λίγο χρονικό διάστημα θα αποφασίσει τι λεφτά μπορεί να διαθέσει για το νομό μας από το ταμείο αυτό. Ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε συναγερμό, διότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρειά μας μετά το κρούσμα που εντοπίστηκε αφρικανική σπανούλη στις Σέρρες.
Συναγερμός έχει σημάνει στους κτηνοτρόφους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω του κρούσματος αφρικανικής πανόλης της Έρες πριν από λίγες ημέρες. Μιλώντας στο ραδιοχρόνο της Κομωτινής, ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αχιλλέας Αχπατζίδης, δεν έκρυψε και είπε: Εννοείται πως υπάρχει ανησυχία και μεγάλη, γιατί αυτό σημαίνει ότι αρχίζει το σενάριο εξέλιξης της νόσου μέσα στη χώρα. Όχι ότι δεν την περιμέναμε, γιατί ήταν ζήτημα χρόνου να περάσει στο έδαφος της χώρας. Το περιμέναμε την άνοιξη, αλλά έγινε νωρίτερα. Εμείς κάνουμε ξανά από την αρχή τη λήψη αποτρεπτικών μέτρων με μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή καταγραφή των οικόσιτων και λοιπών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση νέου κύκλου με τους κτηνοτρόφους, τους κυνηγούς, τους επαγγελματίες και όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκινάμε από την αρχή προσπαθώντας να μην μπει ή να αργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο η είσοδος του νοσήματος στο έδαφος της περιφέρειας και στις περιφερειακές ενότητες. Την ίδια ώρα πάντως, η πολυδιαφημισμένη Τάφρο στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην Ροδόπη δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, αν και ο κ. Αχπατζίδης σπέβδει να διευκρινίσει πως η Τάφρο είναι ένα από τα μέτρα, αλλά όχι το καθοριστικό. Εννοείται ότι υπάρχει ανησυχία και μεγάλη, γιατί αυτό σημαίνει ότι πλέον αρχίζει το σενάριο εξέλιξης της νόσου στη χώρα μέσα. Mm-hmm. Όχι βέβαια πως δεν την περιμέναμε, ήταν ζήτημα χρόνου αργά γρήγορα να περάσει στο έδαφος της χώρας. Έγινε και αυτό, το περιμέναμε για να πω την αλήθεια την άνοιξη, έγινε νωρίτερα. Αυτά είναι όμως τα νοσήματα, αυτά τα επιζωτικά. Τώρα κάνουμε εμείς μια σειρά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ξανά από την αρχή τη λήψη των μέτρων με μεγαλύτερη ένταση. Ναι, ναι. Καταγραφή δηλαδή των οικόσιτων και των λοιπών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση νέου κύκλου πάλι με τους κτηνοτρόφους, τους κυνηγούς, τους επαγγελματίες, όλους τους εμπλεκόμενους. Mm-hmm. Και στην ουσία ξαναξεκινάμε από την αρχή προσπαθώντας να μην ή τουλάχιστον να αργήσει όσο είναι δυνατόν η είσοδος του νοσήματος στο έδαφος της περιφέρειας. Στην αντεπίθεση περνάει για το αθλητικό μπαλόνι η παράταξη Πόλη και Πολίτες με επικεφαλή στον κύριο Λαμπάκη. Σε ανακοίνωση λοιπόν της παράταξης τονίζεται πολιτική ανοησία ή λαϊκισμός. Απεδείχθη και πάλι με το νέο έγγραφο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδυασμού, που εξέδωσε το τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ότι η συγκεκριμένη κατασκευή, λέει, το αθλητικό μπαλόνι, δεν θεωρείται κτίριο. Μετά την προσπάθεια του κυρίου Ζαμπούκη να ακυρώσει την προμήθεια του αθλητικού μπαλονιού με τη διορία που ζήτησε προπερίπου δύο μηνών για να διερευνήσει την ακυρότητα ή μη της τοποθέτησής του, απεδείχθηκε πάλι με το νέο έγγραφο που εξέδωσε το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ότι εν λόγω κατασκευή αθλητικό μπαλόνι δεν θεωρείται κτίριο και επομένως δεν έχει εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα 41 του 2018. Συνεχίζει δε αναφέροντας το αυτονόητο ότι ως κλειστή χώρη όπου συναθρίζεται κοινό απαιτείται πρόβλεψη προστασίας από πυρκαγιά και μελέτη προστασίας, σύμφωνα με την νομοθεσία για αθλητικούς χώρους που θα εγκριθεί από την πυροσβεστική. Αυτό όμως δεν αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση, αλλά τη λειτουργία του μπαλονιού και θα λυθεί με συνεργασία όλη τη στιγμή που θα χρειαστεί. Επομένως, όντας νομοθετικά καλυμμένοι, πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της υποχρέωσής μας ως Δήμος να παραλάβουμε το αντικείμενο της προμήθειας. Το μόνο νέο στοιχείο που προσθέθη στο άνω έγγραφο με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2020 είναι η προϋπόθεση να αναφέρεται ή στη διακήρυξη ή στη σύμβαση σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η διάρκεια της τοποθέτησής του, δηλαδή πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα ξεστήνεται κατά έτος για να έχει το χαρακτήρα της προσωρινής κατασκευής και να μην λογίζεται ως κτίριο κατά τα άνω. Αυτό συμβαίνει σε χιλιάδες αθλητικά μπαλόνια στην Ευρώπη και αρκετές δεκάδες στην Ελλάδα. Αυτή η Δημοτική Αρχή, αντί να πανηγυρίζει για δίθεν νίκη από δίθεν ανατροπή της κατάστασης με το νέο έγγραφο, έπρεπε να έχει φέρει ήδη το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προλάβει την επερχόμενη ζημιά περίπου 300.000 ευρώ για τους δημότες και το Δήμο, που αν συμβεί βεβαιότατα θα καταλογιστεί σε όσους ευθύνονται. Εμείς ως πρώην Δημοτική Αρχή, έχοντας εξασφαλίσει με τη χρηστή μας διοίκηση 650.000 ευρώ περίπου για τη βάση και το θόλο, ικανοποιώντας τα αιτήματα, τις ανάγκες και την αγωνία όλων των σχετικών αθλητικών σωματείων του Δήμου, δεν πανηγυρίζουμε. Και τούτο διότι, ενώ ξεκαθάρισε από πλευράς νομοθετικής με το άνω έγγραφο η δυνατότητα τοποθέτησης του αθλητικού μπαλονιού, ο νέος Δήμαρχος και η σημερινή Δημοτική Αρχή στέκονται αδρανείς. Δεν κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να προχωρήσουν στις άμεσες ενέργειες για την παραλαβή και τοποθέτησή του, για να μην χάσουμε ως Δήμος περίπου 300.000 ευρώ και κυρίως οι αθλητικοί σύλλογοι και τα παιδιά μας να αποκτήσουν γρήγορα ένα χώρο δύο στρεμάτων, όπου εκεί στεγασμένα θα αθλούνται ταυτόχρονα σε τρία αθλήματα: μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ. Ο νέος Δήμαρχος δεν αντιλαμβάνεται ότι συμπεριφερόμενος ως αντιπολιτευόμενος προς την παράταξή μας, λειτουργώντας με αναλγησία και προβληματική αιμονή, κάνει κακό στα παιδιά μας και τον τόπο μας. Άραγε οι δημότες που του έδωσαν την εξουσία δεν θα αντιδράσουν. Άμεσα θα εκταμιευθούν για το μεταναστευτικό 9.491.400 ευρώ προκειμένου να χορηγηθούν στους δήμους που φιλοξενούν τους πρόσφυγες. Χρήματα θα πάρει και ο Δήμος Ορεστιάδας.
Άμεσα θα εκταμιευθούν για το μεταναστευτικό 9.491.400 ευρώ, προκειμένου να χορηγηθούν στους δήμους που φιλοξενούν πρόσφυγες. Η εκταμίευση έρχεται μετά την απόφαση για επίταξη εκτάσεων στα νησιά, προκειμένου να δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας. Πρόκειται για το ποσό που προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος, αναδιαμένοντας τις μονάδες φιλοξενίας. Στη συνέχεια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης υπέγραψε απόφαση με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες για τη δέσμευση των εκτάσεων, όπου και θα αναγερθούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές. Έγινε γνωστό πως με υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, σύμφωνα με την οποία επιτάσσονται οι ακόλουθες εκτάσεις: τοποθεσία Κάραβας, Δήμος Δυτικής Λέσβου, τοποθεσία Κρητικού Λάκκος, Ψήρα, Δήμος Χίου, τοποθεσία Ζερβού, παραπλεύρωση υποκατασκευή δομής, Δήμος Ανατολικής Σάμου. Αντίστοιχες δομές παραπλεύρωση υφιστάμενων δομών θα δημιουργηθούν και σε Λέρο και Κο, σε εκτάσεις που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, όσο ακολούθως: στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή, τοποθεσία Πυλή, Δήμος Κο, τοποθεσία Λέπιδα, Δήμος Λέρου. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο μεταναστευτικό που βασίζεται σε 4 άξονες: φύλαξη των συνόρων μας, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου, αυξημένες επιστροφές, κλειστές δομές. Άμεσα η καταβολή ανταποδοτικών τελώς στους Δήμους. Επιπλέον, σε συνέχεια της τροπολογίας που ψηφίστηκε με κοινή απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών, προχωράει η άμεση καταβολή ανταποδοτικών τελώς στους Δήμους που επιβαρύθηκαν με τη φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους το 2019. Τα χρήματα που θα λάβουν οι Δήμοι, πρώτος από τους Δήμους στη λίστα, είναι ο Δήμος Μυτιλίνης που φιλοξενεί 19.975 μετανάστες και θα λάβει σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Ορεστιάδας 62.250 ευρώ, Δράμας 55.200 ευρώ, Καβάλας 135.900 ευρώ και Σερών 168.000. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημο ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα 23 αεροδρόμια της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια βρίσκεται και η Αλεξανδρούπολη. Σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα 23 αεροδρόμια της χώρας, ανέφερε κατά την ομιλία του στην τελετή θεμελίωσης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνου Κοζάνης, Καστοριάς, Νέα Χιάλου, Καλαμάτας, Άραξου Λίμνου, Χίου Ικαρίας, Σκύρου Μήλου Νάξου, Πάρου Σύρου, Καλύμνου Αστυπάλαια, Σιτίας Λέρου, Κάσου Καρπάθου, Κυθύρων και Καστελόριζου, τα οποία είχαν αξιολογηθεί με βάση την επιβατική κίνηση και τις υποδομές τους και μάλιστα σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ τα είχαν κατηγοριοποιήσει σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή με αεροδρόμια που έχουν πάνω από 100.000 επιβάτες ετησίως. Πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Κάρπαθο, Χίο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη και Άραξο. Η δεύτερη είναι αυτή που περιλαμβάνει τα αεροδρόμια με ετήσια επιβατική κίνηση μεταξύ 300.000 και 100.000 ατόμων. Αεροδρόμια σε Λίμνο, Ιωάννα, Μήλο, Νάξο, Πάρο, Ικαρία και Κύθυρα. Τέλος, η τρίτη κατηγορία για την οποία το επενδυτικό ενδιαφέρον εκτιμάται ανύπαρκτο, καθώς έχουν κίνηση κάτω από 300.000 επιβάτες, πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Λέρο, Σιτία, Νέα Αχίλα, Κάλυμνο, Σκύρο, Σύρο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσο και Κοζάνη. Έτοιμοι να μπουν στη μάχη για τη διεκδίκηση των 23 αεροδρομίων είναι τόσο η Fraport, η οποία έχει αναλάβει τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όσο και οι Ινδοί της GMR που έχουν αναλάβει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το GMR Group αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ινδία με ευρεία δραστηριότητα και διεθνές αποτύπωμα. Έχει να επιδείξει δυναμική παρουσία στους τομείς των αεροδρομίων, της ενέργειας, των μεταφορών και της κατασκευής οδικών αρτηρίων και αστικών υποδομών. Ειδικά για το τμήμα των αεροδρομίων που αποτελεί, όπως φαίνεται, βασική προτεραιότητά της για τη χώρα μας, η GMR Airports του ομίλου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 5 κορυφαίων εταιριών ανάπτυξης και διαχείρισης αερολιμένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μία συζήτηση που σας είχαμε πει από προηγούμενα δελτία ειδήσεων, γιατί νομίζω πως ήρθε η στιγμή να καταλάβουμε τελικά πώς λειτουργεί η κοινότητα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, να καταλάβουμε δηλαδή με βάση τις αλλαγές που έγιναν μέσα από τον Κλισθένη, ποιος είναι ο ρόλος της κοινότητας, ποια είναι η ευθύνη της, μέχρι πού και γιατί μπορεί να εμπλακεί σε ένα θέμα, διότι η αλήθεια είναι ότι το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί είναι με μία έννοια συγκεχημένο. Μαζί μας λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, βρίσκεται ο ανεξάρτητος πρόεδρος της κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Γιάννης Ναϊτίδης. Κύριε Ναϊτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας και ομολογώ ότι αυτή την κουβέντα την περίμενα με πολύ ενδιαφέρον αρκετό καιρό τώρα, γιατί και εσείς χρειαστήκε ένας χρονικός, αν θέλετε, ορίζοντας προκειμένου να ενημερωθείτε, να καταλάβετε κι εσείς πώς λειτουργεί όλο αυτό το νέο σύστημα μέσα στο οποίο είστε εσείς και οι υπόλοιποι συνεργάτες σας. Έτσι ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας πάρα πολύ γενικά, αλλά θεωρώ ουσιαστικά με το να μας δώσετε σε γενικές γραμμές πάντα να καταλάβουμε εμείς οι δημότες
Ποιος είναι ο ρόλος μιας κοινότητας? Ακούμε κοινότητα, κοινότητα. Κάποιοι καταλαβαίνουν ότι έχετε ουσιαστικό ρόλο, κάποιοι άλλοι όχι, σας βάζουν στο περιθώριο. Γενικότερα μιλάω, έτσι, όχι προσωπικά, γενικότερα τις κοινότητες. Ναι. Ποια είναι λοιπόν η αρμοδιότητα της κοινότητας? Ναι. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αν και τα έχουμε πει αρκετές φορές στο Δελτίο και γενικότερα σε εκπομπές, έχω εμπειρία στο θέμα της κοινότητας. Και ήταν και η επιλογή μου να παραμείνω στο ψηφοδέλτιο της κοινότητας της Αλεξανδρούπολης. Έτσι λοιπόν, με τις όποιες αλλαγές του νόμου, με τις όποιες δυσκολίες, με την ξεχωριστή κάλπη που μας έλεγε, μας τυπούσε το καμπανάκι και μας έλεγε εσύ πρόεδρε από μια παράταξη μπορεί να είσαι και να συνεργαστείς με τον δήμαρχο μιας άλλης παράταξης, να συνεργαστείς για το καλό του τόπου και του Δήμου. Άρα λοιπόν, εγώ προσωπικά είμαι προετοιμασμένος για όλη αυτή τη διαδικασία και για το τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε όλα τα σενάρια. Είτε με τον ίδιο δήμαρχο, είτε με αλλαγή στη διοίκηση. Όπως και κάποια σενάρια για το Δήμο μας. Έτυχε να είναι με άλλο δήμαρχο να είμαστε τώρα, από άλλη παράταξη και χωρίς και άσχετα και τα προβλήματα που υπήρχαν και τα, μεταξύ τα προσωπικά τα δικά μου με την παράταξη. Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι το κομμάτι της κοινότητας είναι αυτό που με τράβηξε και εμένα πάρα πολύ το ενδιαφέρον να συνεχίσω να είμαι αυτό, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Είναι αυτό που αγγίζει τα καθημερινά προβλήματα του δημότη. Είναι αυτό που ο δημότης που ξεκινάει να πάει στη δουλειά του, που βγαίνει από το σπίτι του, που βγαίνει τη βόλτα του, είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτά τα προβλήματα που πρέπει να υπάρχει ένας ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα μπορέσει είτε να δώσει λύσεις, είτε να τα μεταφέρει αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Με την σωστή καταγραφή στη δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι και ο ρόλος της κοινότητας, με τις όποιες αρμοδιότητες επιπλέον που λέει που είχαν δοθεί, που εγώ βλέπω λίγες να είναι οι αρμοδιότητες. Βέβαια, με κάποιες αλλαγές που έγιναν από το Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε άρση κάποιων αρμοδιοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, αλλά δεν πάβει να ισχύει τίποτα από το προηγούμενο τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων, όπου ήταν καθαρά τα άμεσα και τα προβλήματα του δημότη. Η κοινότητα λοιπόν μπορεί να είναι μια φωνή ουσιαστική που πρέπει να ακούει ο εκάστοτε δήμαρχος. Θέλω να πω, η κοινότητα μπορεί να μεταφέρει τα προβλήματα, όπως είπατε και εσείς, τα ζητήματα που απασχολούν σε καθημερινή βάση τους δημότες. Ναι. Ή αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του δημάρχου, αν θα σας ακούει ή όχι. Ωραία. Εδώ θέλω να πραγματικά να απαντήσω. Γιατί άλλο το πρέπει και επιβάλλεται βάση νόμου, ναι, και άλλο στο αν και εφόσον. Ναι, λοιπόν. Όταν η κοινότητα, όταν ένα κοινοτικό συμβούλιο άνω των 300 κατοίκων, όπως είμαστε εδώ της Αλεξανδρούπολης, που είμαστε περίπου 60 με 70.000 κάτοικοι, και είναι η ίδια η λειτουργία με μικρότερες κοινότητες, έχει να κάνει με τον τρόπο και το πόσο ουσιαστικά δουλεύει με σκοπό να βοηθήσει τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Βοηθώντας τη Δημοτική Αρχή, βοηθάμε τον πολίτη, βοηθάμε την καθημερινότητα. Άρα αυτό έχει να κάνει με το πόσο σοβαρά θα μας λάβει υπόψη του ο κάθε δήμος για τη λειτουργία του, ο κάθε αντιδήμαρχος για το σχεδιασμό. Άρα είναι σε διακριτική του ευχέρεια. Δεν είναι σε διακριτική του ευχέρεια. Υπάρχουν νομοθεσίες, αλλά υπάρχουν και πολλά κενά τα οποία ακόμη και σήμερα προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αφορμή για αυτή τη σημερινή συζήτηση στάθηκε το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες μέσα σε ένα από τα δημοτικά συμβούλια που κληθήκατε να πείτε τη γνώμη σας, να ψηφίσετε για το ζήτημα των πεζοδρομήσεων. Εκεί λοιπόν εγώ αντιλήφθηκα ότι εδώ κάτι γίνεται με τις κοινότητες. Έτσι. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπω να σας φωνάζουν και να σας ζητούν να ψηφίσετε. Άρα λέω η κοινότητα προφανώς έχει ρόλο σε κάποια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Εκείνη τη μέρα συζητούσαμε το θέμα των πεζοδρόμων. Της αλλαγής του καταστατικού των πεζοδρόμων. Των πεζοδρόμων. Ναι. Εκεί έχει να κάνει, ο νομοθέτης λέει ότι το Συμβούλιο της Κοινότητας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας ψηφίζει όταν ένα θέμα είναι των αρμοδιοτήτων τους και εντός των ορίων τους. Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο είναι και των αρμοδιοτήτων μας και μέσα στα όριά μας, αλλά ψηφίζει, λέει, εφόσον υπάρχει. Έχει συνεδριάσει η κοινότητα. Έχει συνεδριάσει η κοινότητα. Και έχει γνωμοδοτήσει. Και έχει γνωμοδοτήσει και υπάρχει και η πρόσκληση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εκείνη τη μέρα, πραγματικά εγώ το λέω ότι δεν. Όχι, δεν θέλω να ανοίξουμε το θέμα αυτό, γιατί όλοι είδαμε τι έγινε, δεν έγινε και τι εξέλιξη είχε. Απλά ήθελα να πω με τι αφορμή γίνεται η σημερινή συζήτηση. Άρα,
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι αυτός που από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον έχει προηγηθεί, όπως είπατε και εσείς, συνεδρίαση της κοινότητας, ναι, για γνωμοδότηση και όχι απόφαση κάποιου θέματος. Υπάρχει περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, όλες οι αποφάσεις της κοινότητας είναι γνωμοδοτικές. Υπάρχει περίπτωση όμως ο πρόεδρος να κληθεί να ψηφίσει και χωρίς να περάσει ένα θέμα από την κοινότητα. Και μάλιστα νομοθέτης λέει σε ειδικά θέματα. Ποια είναι αυτά τα ειδικά θέματα, εγώ, για παράδειγμα. Ψάχνοντας να βρω αυτά τα ειδικά θέματα ποια είναι, δεν τα ξεκαθαρίζει πουθενά. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο, ποια είναι αυτά τα ειδικά θέματα, πότε ψηφίζουμε, πότε δεν ψηφίζει ο πρόεδρος, για να ξέρουμε, γιατί ο πρόεδρος δεν είναι το μπαλάκι του κάθε ενός που όποτε θέλουμε ψηφίζει, όποτε θέλουμε δεν ψηφίζει. Ή της κάθε παράταξης, έτσι. Ακριβώς. Για να έχουμε την πλειοψηφία ή όχι. Υπάρχουν κάποια κενά τα οποία έχουμε κάνει ερωτήσει, έχουμε κάνει και ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα περιμένουμε μία εγκύκλιο που θα ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα σχετικά με τη λειτουργία της κοινότητας και με τον τρόπο συμμετοχής της κοινότητας και στην ψήφιση θεμάτων, αλλά και στη λειτουργία ακόμη σε αρκετά πράγματα. Η κοινότητα κάθε πότε συνεδριάζει? Η κοινότητα συνεδριάζει μία φορά το μήνα, αλλά τουλάχιστον. Αλλά μπορεί να συνεδριάσει και δύο και τρεις φορές. Με θέματα που έρχονται από τους δημότες, ναι, από τους πολίτες. Έρχονται από τους δημότες και από τους πολίτες, αλλά και από τις υπηρεσίες. Όπως είναι τα θέματα να γνωμοδοτήσουμε για αγροτεμάχια τα οποία θα βγουν σε εκμίσθωση, να δώσουμε χώρους όπου θα έρθουν να εγκατασταθεί. Λέω εγώ τώρα, βανοστάσια, όπως ονομάζουν του φυσικού αερίου. Όλες αυτές είναι γνωμοδοτικές αποφάσεις, έτσι. Ναι, είναι γνωμοδοτικές αποφάσεις, οι οποίες αμέσως μετά πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Κοινότητας είναι αυτό το οποίο αποφασίζει για την παράταση ωραρίου, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όπου έχουμε αρκετά προβλήματα μέσα στην πόλη μας με το ωράριο, αλλά υπάρχουν οι αστυνομικές διατάξεις που τα ορίζουν αυτά και δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Υπάρχουν θέματα τα οποία... Κοιτάξτε τώρα, εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Ναι. Γιατί είπατε ότι με βάση το... Γκλισταίνει και μένει να διευκρινιστούν όλο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Η κοινότητα μπορεί να λέει τη γνώμη της σε ειδικά θέματα. Ναι. Αλλά δεν διευκρινίζει ποια θέματα, είναι τα θέματα, έτσι, αυτά. Έτσι ακριβώς. Ένα λοιπόν θέμα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες ήταν και μέσα από μια τοποθέτηση του Συμβούλου της Κοινότητας του Φάρου, που είναι μέλος της κοινότητας, ναι, στην, ναι, Αλεξανδρούπολη, ναι, του κ. Παύλου Γεωργιάδη. Και με αφορμή τη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη και τρέχει αυτές τις ημέρες της Δημοτικής Αρχής για κάποιες αλλαγές κυκλοφοριακές, όπως για παράδειγμα την Καραϊσκάκη, να μην το αναλύσω τώρα το θέμα. Εκεί λοιπόν, πάνω στην κουβέντα με τον κύριο Γεωργιάδη, υπόθηκε το γεγονός ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή, με δική σας πάντα πρωτοβουλία, αφού είστε ο πρόεδρος, να ζητηθεί και η γνώμη σας συνολικά της κοινότητας. Κάτι που τελικά, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έγινε, ειδικά για το κομμάτι αυτό. Τώρα, αν αυτό το θέμα είναι ένα ειδικό θέμα. Όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ζητηθεί και όπως ζητήθηκε. Και εγώ, το χαρτί που σας το έχω εδώ πέρα και θα σας ζητήθηκε η γνώμη σας της κοινότητας από τη Δημοτική Αρχή. Την ημέρα που βγήκε το δελτίο τύπου, με σκοπό να ζητηθεί από όλους τους πολίτες και τους δημότες η πρόταση, στις 5 Δευτέρου συγκεκριμένα, προς τον πρόεδρο της κοινότητας και το Συμβούλιο της Κοινότητας, ζητείται και από εμάς. Και μάλιστα εσείς το ενημερώσατε αυτό, τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Τα υπόλοιπα μέλη, νομίζω την Παρασκευή ήταν που είχατε στο δελτίο σας. Τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, την επόμενη μέρα, την προηγούμενη, ήταν που είχαμε το Συμβούλιο, ενημερώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου για να καταθέσουν τις προτάσεις. Μάλιστα. Όπως εκεί, στο δελτίο, άκουσα και ότι δεν ενημερωθήκαμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Ενημερωθήκαμε για το τεχνικό πρόγραμμα με χαρτί που έχω από την υπηρεσία, το οποίο κοινοποίησα στα μέλη του Συμβουλίου και στα οποία ζήτησα εντός 15 ημερών να μου καταθέσουν, να καταθέσουν στην υπηρεσία και όχι σε μένα, να καταθέσουν τις προτάσεις σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα. Έχω να φανταστείτε ότι για το τεχνικό πρόγραμμα αυτό το φετινό, ότι έχω καταθέσει ένα τεχνικό πρόγραμμα 3 σελίδων, όπου γύρισα όλους τους οικισμούς, κατέγραψα τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα και τα κατέθεσα στην τεχνική υπηρεσία. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε? Θέλουμε να δούμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου? Δεν είναι του Δήμου, είναι και συνολικά. Το τεχνικό πρόγραμμα της πόλης μας θα μας κοινοποιηθεί. Μπορούμε να μπούμε στη διάβγεια και τις επόμενες μέρες θα το δούμε. Και επίσης δεν τελειώνει εδώ το τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος. Μπορούμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
είτε αν έχουμε αργήσει σε κάποια εντάξει, θέματα. Εγώ θα το ρωτήσω ευθέως. Το κλίμα ανάμεσα σε εσάς, στην κοινότητα, για να μην μπερδευτούμε, της Αλεξανδρούπολης, είναι ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας στο βαθμό του εφικτού? Γιατί εντάξει, διαφορές υπάρχουν, όλοι το καταλαβαίνουμε. Ο καθένας έχει τη δική του πρόταση μέσα στο μυαλό για διάφορα ξεχωριστά θέματα. Αλλά η μεγάλη εικόνα λέει ότι είναι μια εικόνα συνένεσης, κύριε Ναϊτίδη. Ναι, εγώ αυτό που γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω με δύο-τρεις φωνές ξεχωριστά του κ. Μερκούρ, του κ. Γεωργιάδη, δική σας φωνή, δεν υπάρχει και πολύ συμπνία. Εκτός από αυτές τις έντονες φωνές, όπως είπατε και εσείς, που τις έχετε αναγνωρίσει και τις έχετε εντοπίσει, υπάρχει μια συμφωνία. Συμμετέχουμε και συμφωνούμε σε αρκετά θέματα που συζητάμε καθημερινά. Και οι άνθρωποι αυτοί όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό, απλά θεωρώ η έντονη αγωνία τους για την πόλη, η έντονη προσπάθεια που θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, τους κάνει να έχουν αυτόν τον τρόπο που πραγματικά δεν λειτουργεί με συνεργασία μεταξύ των συμβούλων. Θεωρώ ότι αυτό θα βελτιωθεί και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινότητα, όπως είπα και στην αρχή, είναι η καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή έχει δικαίωμα να σας αναθέτει αρμοδιότητες στην κοινότητα και εσείς χωρίς να έχετε τη διακριτική ευχαίρεια να πείτε ναι ή όχι, αναγκαστικά να λειτουργήσετε έτσι όπως σας έχει πει η Δημοτική Αρχή? Για παράδειγμα, να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο γιατί μπορεί να μπερδεύτηκαν και οι τηλεθετές έτσι όπως το έθεσα. Το θέμα των αδέσποτων, για παράδειγμα, που μου έρχεται, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό το διάστημα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και την ανάθεση, μετάθεση αρμοδιοτήτων, πείτε το όπως θέλετε, από την αντιδημαρχία που είχε ο κύριος Βουρδόλης σε εσάς. Προφανώς μπορεί να το κάνει αυτό ο Δήμαρχος, έτσι είναι, ο κάθε Δήμαρχος τέλος πάντων. Προβλέπεται και είναι μέσα στα καθήκοντα της κοινότητας. Είναι η φιλοζωία και η διαχείριση. Ναι, αλλά τώρα έφυγε από την Δημαρχία από ό,τι καταλάβαμε και έρθει σε εσάς. Δεν υπάρχει ευθύνη. Ο Δήμαρχος ανέθεσε τα καθήκοντα αυτά στους προέδρους των κοινοτήτων. Έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να αναθέτει επιπλέον, το λέει και ο νομοθέτης, ότι επιπλέον των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος. Ωραία, ξεκάθαρο. Ναι, το λέει και είναι ξεκάθαρο να ορίζει επιπλέον καθήκοντα. Στους προέδρους. Γιατί όπως υπόθηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα, εσείς οι κοινοτάρχες τέλος πάντων ξέρετε πολύ καλύτερα τα σημεία, τις ευαισθησίες του θέματος, έχετε μια επικοινωνία διαφορετική με τον κόσμο σε καθημερινή βάση. Κύριε Πασκάκη, με ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι χρόνια και ασχολούμαι χρόνια με αρκετά πράγματα και ότι έστω και αυτό δεν με φόβησε, να το πω την αλήθεια, και είμαι πολύ τυχερός γιατί βρήκα και έναν ακόμη άνθρωπο, πραγματικά ένα κύριε Βαλαβάνη, όπου όχι μόνο προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη φιλοζωία στην πόλη μας, αλλά με πρακτικές και με παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα στην πόλη μας, με τις ζωοφιλικές ενημερώσεις που γίνονται στα σχολεία που ξεκινήσανε σήμερα και ξεκινήσανε και θα γίνουν αλλά σχολεία. Είναι ένα αντικείμενο δύσκολο, είναι το αντικείμενο καταλαβαίνετε και το αναγνωρίζετε, φαντάζομαι αυτό. Το οποίο το αναγνωρίζω εγώ με πολλά προβλήματα. Με τα παράπονα καθημερινά. Ναι, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ναι, ξέρετε. Έτσι ακριβώς. Απλά ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να είναι με βάση την νομοθεσία. Και δεν θα πρέπει να είναι. Τι, αυθαιρετώντας ο καθένας. Λοιπόν, επειδή αυτά τα αιτήματα που μας έρχονται, ελάτε μαζέψτε τα. Κάντε τα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Υπάρχει μια νομοθεσία που πάνω σε αυτή τη νομοθεσία δουλεύουμε σε συνεργασία και με το Δήμο. Μικρή παρένθεση, δεν είχα σκοπό να την πάω την κουβέντα εκεί, αλλά αφού το λέτε, να το ξεκαθαρίσουμε. Είπατε, ελάτε, μαζέψτε τα. Αν εντοπίσει ένας δημότης. Τώρα παρένθεση κάνουμε στην κουβέντα μας, αλλά έχει να κάνει και με τις αρμοδιότητες σας. Λοιπόν, είναι καλό να τα εξηγήσουμε. Αν εντοπίσει λοιπόν ένας δημότης, ένα αδέσποτο σκυλί, το οποίο δεν είναι χτυπημένο, γιατί αν είναι χτυπημένο θα μου πείτε να πάει στον κτηνίατρο, εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τέλος πάντων, εντοπίζω εγώ ένα σκυλάκι, το οποίο καταλαβαίνω ότι χρειάζεται βοήθεια, είτε φαγητού, είτε περίθαλψη, είτε. Εγώ θα ενοχλήσω εσάς, τον πρόεδρο της κοινότητας, ή θα πάω στον κύριο Βουρδόλη, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι πια. Ναι, είτε θα πάτε στον κύριο Βουρδόλη, είτε θα ενημερώσετε εμένα, είτε θα ενημερώσετε τον κύριο. Τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος του Δημοτικού Υπάλληλου, τον κύριο Μάκρα, δεν ήθελα να πω το. Ναι, τον μα κύριο έχει Μάκρα, δώσει συνέντευξη, που δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν πειράζει, ναι. Τον κύριο Μάκρα είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, εδώ για να πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, αλλά υπάρχει. Εγώ πώς θα έρθω που δεν ξέρω όλη αυτή την διαβάθμιση. Εσείς αυτό που θα κάνετε, το πιο εύκολο απ' όλα είναι. Θα σας πω ποιο είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Μπορείτε να πάρετε στα διάρκεια του Δήμου τηλέφωνο και από εκεί θα σας ενημερώσουμε. Άρα τηλεφωνώ αρχικά, ας πούμε, εγώ που δεν ξέρω και δεν έχω καμία ιδέα, αλλά θέλω να βοηθήσω στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από εκεί θα με κατευθύνουν. Θα σας κατευθύνουν και θα σας δώσουν τα τηλέφωνα αυτά και με προφανώς του δικού σας πρώτα, από ό,τι καταλαβαίνω πια. Και του δικού μας θα μας δώσουν, αλλά και ανάλογα το περιστατικό. Ξέρουν πλέον, αξιολογούν την κατάσταση. Και πλέον θα μου δώσουν το δικό μου. Καλά, τώρα, αν είναι κάποιο χτυπημένο, φαντάζομαι ότι θα με στείλουν κατευθείαν στον κτηνίατρο. Αυτό το καταλαβαίνω λοιπόν, και εγώ. Υπάρχουν
υπάρχει ο υπεύθυνος του, που είναι ο πρόεδρος των κοινοτήτων πλέον τώρα, υπάρχουν το προϊστάμενο τμήμα, το τμήμα περιβάλλοντος όπου είναι ο κύριος Μάκρας, όπως εντάξει, είπατε. Εντάξει, ο Δημότης μη χαθεί μέσα σε όλα αυτά, γιατί εκεί που θέλει να κάνει ένα καλό, αυτό σας το λέω εγώ τώρα, στο τέλος πώς, γιατί πήγα και μπλέχτηκα. Ναι, τον τρόπο πώς λειτουργεί, υπάρχει πενταμελή επιτροπή η οποία κρίνει το ποιο σκυλί θα πρέπει να γίνει περισυλλογή του και το ποιο σκυλί θα αφήσουμε πίσω πλέον στο φυσικό του περιβάλλον, όπως το ορίζει ο νόμος, αφού το περισυλλέξουμε, αφού το περιχάλψουμε. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα. Το πρώτο όμως βασικό που λέει ότι ένας δημότης βρίσκει ένα σκυλάκι που χρειάζεται βοήθεια, είναι και το πιο βασικό. Άρα παίρνω στο Δήμο να μου δώσουν τα τηλέφωνα. Δήμο, θα μιλήσουμε μαζί, θα βρούμε τις φιλοζωικές οργανώσεις. Καλά, μην μου ανοίξετε. Ποιες φιλοζωικές κουβέντες, κύριε Νακίδη. Εγώ μίλαγα πριν από λίγες ημέρες με τον κύριο Ράπτη και μου είπε, θα τον έχω τις επόμενες ημέρες εδώ, γι' αυτό και το λέω δημοσίως, ότι δεν υπάρχει κυβωτός. Το φιλοζωικό σωματείο μας τέλειωσε. Δεν είναι μόνο κυβωτός, είναι και άλλοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε φιλοζωικά, αλλά πραγματικά κάνουν ένα καθημερινό αγώνα που πραγματικά τους χαίρομαι και τους ευχαριστώ για αυτό που κάνουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί και προσπαθούμε να δώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες που πρέπει. Και επίσης υπάρχει και ο κτηνίατρος, ο οποίος έχει κάνει τη σύμβαση με το Δήμο, όπου εκεί ορίζονται όλες οι αρμοδιότητες. Είναι συγκεκριμένες όμως. Είναι συγκεκριμένες, αλλά είναι όλες αυτές οι αρμοδιότητες. Είναι η περισυλλογή, είναι η περίθλαψη, είναι η λειτουργία του καταφυγίου. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία είναι τα βασικά όμως. Η περισυλλογή σε ό,τι έχει να κάνει, ξαναλέω, με ένα ζωάκι που είναι χτυπημένο και χρειάζεται βοήθεια. Σε αυτό θα πρέπει να έρθει. Όχι η περισυλλογή, μια απλή περισυλλογή. Αυτό θα έρθει, ενημερώνεται ο κτηνίατρος και έρχεται άμεσα να κάνει την περισυλλογή. Δεν το περισυλλέγει κανένας από όλους εμάς αυτό. Θα πρέπει να έρθει ο κτηνίατρος και να κάνει την περισυλλογή. Ωραία. Το κλείνω γρήγορα για να ξαναπιστρέψω λίγο στις αρμοδιότητες. Ένα τελευταίο, μιας και αναφερθήκαμε στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων. Από τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, περίπου 1,5-2 μήνες ίσως. Περίπου 2 μήνες πρέπει να έχουν περάσει. Σε αυτό το διάστημα, κύριε Ναϊτίδη, έχετε δει συνδημότες μας που να έχουν έρθει να σας καταγγείλουν, να σας αναφέρουν κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή, η διαχείριση πώς γίνεται? Δηλαδή, τα πρώτα αποτελέσματα τι δείχνουν? Τα πρώτα αποτελέσματα τα καταφέρνετε εν ολίγης ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, όλο το κομμάτι και όλη η επιτυχία είναι το πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτούς τους δημότες, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ο καθένας με ένα διαφορετικό πρόβλημα, το πώς θα τους αντιμετωπίσεις, το πώς θα βρεις την καλύτερη δυνατή λύση, είτε έχει να κάνει με την ιατρική της περιφέρειας, αρκετά θέματα τα οποία πάμε και εκεί. Σωστά, πρέπει να και η περιφέρεια σε άλλα εκεί. Θέματα. Ναι, είναι πολλά. Έχει να κάνει ίσως και με το δασαρχείο. Η περιφέρεια μπλέκεται και σε άλλα ζώα, έτσι, ίσως και με το δασαρχείο, όταν έχουμε να κάνουμε με τους κυνηγούς που το τελευταίο διάστημα βλέπετε με κάποια προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζουμε. Με τα κυνηγόσκυλα, λέτε. Ναι, αντιμετωπίζουμε πλέον τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατόν λύσεις απέναντι σε αυτά μάλιστα. Που. Λοιπόν, την κλείνω αυτή τη σύντομη παρένθεση. Θα έπρεπε να μιλήσουμε ξεχωριστά για το ζήτημα της διαχείρισης. Ήταν καλό αυτό που τους έχουμε ενημερώσει και πρέπει να ενημερώσουμε και να είναι και ενημερωμένοι οι δημότες. Απλά να ξέρουν ότι είναι ένα κομμάτι δύσκολο με μια πολύ σκληρή νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε. Με συγκεκριμένα κονδύλια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε επειδή κάτι δεν μας αρέσει, ούτε κάτι επειδή μας αρέσει. Εγώ πάντως καταλαβαίνω, κύριε Ναϊτίδη, ότι αν ένας συνδημότης μας βρει ένα ζωάκι και θέλει να το βοηθήσει, θα πρέπει να ξέρει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η ομοίη κοινική, η ρεαλιστική, ότι επί της ουσίας πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη. Έτσι ακριβώς. Και επίσης η αλήθεια. Και την οικονομική, αν θέλετε. Το λέω γιατί το ξέρω και το γνωρίζω. Εντάξει, όχι. Σε μεγάλο βαθμό και την οικονομική. Γι' αυτό λέω ότι εκεί που θέλει να κάνει κάποιος ένα καλό, γιατί έχει βρει ένα ζωάκι, μπορεί τελικά να βρεθεί σε μια περιπέτεια και σε μια διαδικασία που λέει: μαύρα παιδί, εγώ θέλω να βοηθήσω και τελικά εδώ μου ζητάνε και τα ρέστα. Πάντως υπάρχουν δυσκολίες μέσα από την νομοθεσία και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το πρόβλημα με τα δέσποτα δημιουργείται από εμάς. Από εμάς τους ίδιους. Αυτό λέει, είναι μεγάλη δεν συζήτηση. Δεν δημιουργήθηκε από κάποιους οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας τα αφήσανε και φύγανε. Δεν το συζητάμε καν. Ενώ είναι θέμα παιδείας. Άρα και εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την παιδεία και αυτό που κάνουμε και μέσα από τα σχολεία και προσπαθούμε να περάσουμε μέσα και από διάφορες ημερίδες που θα κάνουμε και με τους προέδρους και προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό. Άρα είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς και τελειώνει σε εμάς, κύριε Ναϊτίδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το κλείνω γρήγορα, πέρασε ο χρόνος, αλλά ενδιαφέρον το κομμάτι το οποίο ανοίξαμε. Για να επιστρέψω λίγο στις αρμοδιότητες και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι. Άρα σήμερα από την κουβέντα μας, οι δημότες τι πρέπει να κρατήσουν για τις κοινότητες και για την κοινότητα της Αλεξανδρούπολης, τι είναι αυτό που θα τους είναι χρήσιμο μέσα στο μυαλό τους για να ξέρουν πότε και πώς πρέπει να αποταθούν σε εσάς. Οι δημότες λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσουν σήμερα είναι ότι έχουν ένα τμήμα, μια κοινότητα, ένα πλαίσιο συμβούλων όπου πραγματικά είναι καθημερινά δίπλα στα προβλήματά τους, όπου μπορούν να έρθουν καθημερινά στο γραφείο της κοινότητας. Εγώ είμαι εκεί από τις 6.30 ώρα το πρωί, είμαι εκεί, συναντάω όλους αυτούς, καταλαβαίνω και έχω γνωρίσει όλη τη δυσκολία
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το τμήμα καθαριότητας, με τις καθαρίστρες, με τα τμήματα πρασίνου, με τις δυσκολίες με την έλλειψη προσωπικού, με τον κυρασμένο προσωπικό, με τα προβλήματα υγείας αυτών των ανθρώπων, γιατί και αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Και πρέπει να καταλάβουμε τις δυνατότητές τους. Άρα λοιπόν, και εγώ θα μπορούσα να βομβαρδίζω το Συμβούλιο της Κοινότητας με ωραίες ιδέες και σκέψεις, αλλά επειδή ξέρω πλέον, έχω καταλάβει πολύ καλά τις δυνατότητες του Δήμου, προτείνουμε και επιλέγουμε αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να υλοποιηθούν. Πλατανότοπος Μαΐστρου, παρεμβάσεις στην Παλαγία, στη Χιλή που έχουμε γίνει μια καταγραφή και επίσης πρέπει να δώσουμε τις άμεσες λύσεις, αυτές που θέλει ο Δημότης. Άρα λοιπόν είμαστε στο γραφείο της κοινότητας να έρθουν να μας ενημερώσουν για τα προβλήματα. Πού είναι το γραφείο της κοινότητας? Είναι στη ΣΤΟΑ της Παλιάς Δημαρχίας. Ωραία. Στο ισόγειο. Ναι, εκεί μπορούν να έρθουν. Εκεί κοντά στα ΚΕΠ, να πω. Στα ΚΕΠ απέναντι είναι το γραφείο ακριβώς. Σας λέω, από το πρωί είμαι εκεί. Μάλιστα. Βέβαια είμαι εκεί μέχρι τις 10.30. Εντάξει. Μέχρι τις 10.30. Γιατί μετά έχω. Είμαι και στην εργασία. Εντάξει. Γιατί αυτό δεν μας απαλλάσσει από τα καθήκοντα. Αλλά εντάξει, να ξέρετε γιατί ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσετε έτσι, κιόλας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Εγώ δεν φοβάμαι να πω ότι πραγματικά καθημερινά δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι από τα προβλήματα, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Είμαι καθημερινά δίπλα τους. Και όσο έχω διάθεση να ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και με αυτό που έχω επιλέξει, δεν θα κάτσω ποτέ. Απλά θα, καθημερινά θα αγωνίσουμε για να δώσω τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Λοιπόν, κύριε Ναϊτίδη, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την σημερινή τηλεοπτική συνάντηση. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλο αυτό το πεδίο των αρμοδιοτήτων, που είναι μεγάλο από ό,τι καταλαβαίνουμε πια. Και τα προβλήματα καθημερινά είναι και μεγάλο, πάντα αυξάνονται και δεν λύνονται κιόλα. Και όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπινες συμπεριφορές, θέλει και άλλη διαχείριση. Όλα τα καταλαβαίνουμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε δίπλα στους δημότες και με τη Δημοτική Αρχή συνεργαζόμαστε. Προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θεωρώ ότι αρκεί να μας ενημερώνουν. Να μας ενημερώνουν για τα προβλήματα και θεωρώ ότι όπου υπάρχει ενημέρωση και όπου υπάρχει, βρίσκουμε τις λύσεις και παρεμβαίνουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλώνουν την ανησυχία τους σχετικά με την τήρηση ή όχι της επικείμενης νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των κυνηγητικών σκύλων και αναφέρουν συγκεκριμένα περιστατικά. Πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλώνουμε την ανησυχία μας σχετικά με την τήρηση της επικείμενης νομοθεσίας όσον αφορά στην προστασία των κυνηγητικών σκύλων. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας ως πολίτες και νόμιμοι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς σχετικά με την εγκατάλειψη άρρωστων και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση κυνηγητικών σκύλων σε κάποια χωριά του Εύρου. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι φορείς και οι κυνηγοί ιδιοκτήτες ζώων όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων καθώς και την ανάληψη των ευθυνών που τους αναλογούν. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα περιστατικά εκ των πολυάριθμων σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου, που εμείς ως ευσυνείδητοι πολίτες γινόμαστε πάρα πολύ συχνά μάρτυρες. 27/11/2019. Δημότες και εκτινίατρος του Δήμου Ιωάννης Κωνσταντέλης βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό εγκατάλειψης και άθλιας κατάστασης ζώου στην περιοχή της Νύψας. Περιστατικό για το οποίο υπευλήθη μήνυση κατά αγνώστου από δημότη. Εντοπίστηκε κυνηγητικός σκύλος ράτσας Σεγκούτσι, ιταλικό συχνηλάτης, αποστεωμένος, υπερβολικά ισχνός και αδύναμος να περιφέρεται στο χωριό, φανερά χαμένος. Ο σκύλος αυτός, σύμφωνα πάντα με τον κτηνίατρο του Δήμου, βρισκόταν σε ασιτεία κοντά στους 2-3 μήνες και έτρωγε μέχρι και λάσπη για να επιβιώσει. Ο σκύλος αυτός είχε εντοπιστεί και από άλλους κατοίκους στο χωριό πριν από τον τραυματισμό του. Η προσπάθεια να προσεγγιστεί το ζώο για σύντηση καθώς και για ενημέρωση του Δήμου, ώστε να γίνει έλεγχος, κατέστη αδύνατη, καθώς το σκυλί έτρεχε σε άθλια κατάσταση και δεν ήταν δυνατό να πιαστεί. 45 λεπτά αργότερα βρέθηκε ο ίδιος σκύλος στην άκρη του δρόμου να αιμορραγεί από το στόμα, κόπρανα και αίματα γύρω του με βραδύ και βραδικαρδία και σε σχεδόν κομματώδη κατάσταση με τραύματα σε όλο του το σώμα. Ενημερώθηκε απευθείας ο κτηνίατρος του Δήμου και το αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης. Ο κτηνίατρος βρισκόταν σε χειρουργείο και δεν ήταν εφικτό να έρθει άμεσα. Κατόπιν οδηγίες του κτηνίατρου, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί το σκυλί άμεσα στο κτηνιατρίο του Δήμου για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Η πρώτη εκτίμηση του κτηνίατρου ήταν ότι τα τραύματα που είχε το σκυλί φαίνεται να προκλήθηκαν από άλλο ζώο εξαιτίας της αδυναμίας του και του υποσιτισμού του. Ο σκύλος κατέληξε μετά από 4 ημέρες νοσηλείας. 1η 12 του 2019 στο κτηνιατρίο του Δήμου. Στις 7 3 του 2016 φιλόζωη κάτοικος Χιλής βρήκε στην περιοχή της Χιλής εγκατελειμμένο καθαρό αιμοθυλικό κυνηγό σκύλο ράτσας αγγλικό σέτερ αστήρωτο, χωρίς λουρί και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση, ηλικίας περίπου 5 ετών τότε, σύμφωνα με τον κτηνίατρο. Υποσιτισμένο, βρώμικο σε άθλια κατάσταση, περιφερόταν σχεδόν ένα χρόνο στην περιοχή της Χιλής. Το ζώο ελέγχθηκε από κτηνίατρο και βρέθηκε άρρωστο, θετικό στο τεστ για δειροφυλαρίωση. Το ζώο έκανε θεραπεία πολύ
έξοδη και πολύχρονη φροντίστηκε από εθελοντή κατά τα νόμιμα και υιοθετήθηκε. Στις 23 του 2016, Δημότης βρήκε έξω από το σχολείο της Άνθειας καθαρό αιμοθυλικό κυνηγό σκύλο ράτσας αγγλικό σέτερ, αστήρωτο χωρίς λουρί και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση, ηλικίας περίπου 3 ετών, φανερά εγκατελειμμένο και υποσιτισμένο με σπασμένα τα δύο μπροστινά του δόντια. Το ζώο έλαβε την ιατρική βοήθεια, φροντίστηκε από εθελοντή κατά τα νόμιμα και υιοθετήθηκε. Επιπλέον μάρτυρες του περιστατικού υπάρχουν δημότες και οκτηνίατρος που περιέθαλψε το σκυλί. Το Σεπτέμβριο του 2017 στο Μικρό Δέριο, Δημότης εντόπισε κυνηγό σκύλο αρσενικό χρώματος καφέ με μαύρο, εγκατελειμμένο τρομερά υποσιτισμένο, με υποψία ότι είναι τυφλό και κουφό αφού δεν αντιδρούσε σωστά στα ανάλογα ερεθίσματα. Την επόμενη εβδομάδα η εθελόντρια μετέβη στο Μικρό Δέριο με σκοπό να μεταφέρει τον σκύλο σε κτηνίατρο. Ο σκύλος εντοπίστηκε μετά από ώρα σε απόσταση 20 λεπτά με το αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή ανάμεσα σε Μικρό και Μεγάλο Δέριο. Δεν είχε ηλεκτρονική σήμανση, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ενώ έπρεπε να ζυγίζει 17, είχε κατεστραμμένο σηκώτη, σκουλίκι στην καρδιά και αποδείχτηκε ότι είχε εγκεφαλική βλάβη λόγω χρόνιων επιληπτικών κρίσεων που δεν αντιμετωπίστηκαν ιατρικά, απλά αφέθηκε το ζώο στη μοίρα του. Έκτοτε το ζώο φιλοξενείται και λαμβάνει καθημερινά θεραπεία και ειδική τροφή με τα έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά τον εθελοντή και μεγάλη ανάγκη για ειδική μεταχείριση. Τον Αύγουστο του 2018, κυνηγό σκυλοθηλικό χρώματος καφέ με μαύρο σε προχωρημένη εγκυμοσύνη χωρίς ηλεκτρονική σήμανση εντοπίστηκε σε ανοιχτή δεξαμενή γεμάτη με υγρή πίσα σε ένα εγκατελειμμένο εργοστάσιο μανιταριών στο χωριό Αγνάντια Εύρου. Οι άνδρες που εντόπισαν το ζώο παγιδευμένο στο ρευστό πετρέλαιο κάλεσαν σε βοήθεια τους πυροσβέστες και την πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου Αλεξανδρούπολης Φροντίζο. Παραμένει άγνωστο το πόσες ώρες ημέρισαν το ζώο κολλημένο στην πίσα και η προσπάθεια απεγκλωβισμού του ήταν πολύωρη. Το συγκεκριμένο σημείο και η συγκεκριμένη δεξαμενή χρησιμοποιείται από τους ντόπιους για την εξόντωση των ανεπιθύμητων ζώων, καθώς μέσα εκεί βρέθηκαν και τα πτώματα δύο ακόμα σκύλων. Το συγκεκριμένο γεγονός δημοσιεύθηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον Μάρτιο του 2019, δημότες εντόπισαν στην περιοχή της Κίρκης κυνηγό σκύλο αρσενικό τρομερά υποσιτισμένο με δυσκολία στο περπάτημα από την ασιτία. Έλαβε την ιατρική βοήθεια και στη συνέχεια επανεντάχθηκε, όπου και εξαφανίστηκε στην πορεία. Οι εθελοντές επικοινώνησαν με τον Κυνηγιωτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης για συνεργασία σχετικά με τον εντοπισμό του ζώου. Από όσο γνωρίζουμε, δεν έγιναν περαιτέρω ενέργειες από τον Κυνηγητικό Σύλλογο. Τον Οκτώβριο του 2017 εντοπίστηκε από δημότη στην περιοχή της Νύψας κυνηγό σκυλοθηλικό νεαρής ηλικίας και ράτσα σε γκούτσι, υποσιτισμένο, αστήρωτο, σε ίστρο και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση. Έλαβε την ιατρική βοήθεια από προσωπική παρέμβαση, στηρώθηκε και υιοθετήθηκε. Στην περιοχή της Νύψας αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης συναντάμε τουλάχιστον 2 με 3 εγκατελειμμένα κυνηγό σκυλα ανά μήνα κάθε χρόνο με έξαρση κατά κυνηγητική περίοδο. Τα ζώα αυτά είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους υποσιτισμένα. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας ως πολίτες και νόμιμοι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς σχετικά με την εγκατάλειψη άρρωστων και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση κυνηγητικών σκύλων σε κάποια χωριά του Εύρου. Ένα βίντεο με σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, λανσάρει η Νέα Δημοκρατία στο διαδίκτυο, κάνοντας τον απολογισμό των πρώτων 7 μηνών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη. Τα εκαθαριστικά που θα λάβουν σε λίγες μέρες οι πολίτες για το φετινό ένθια θα είναι μεσοσταθμικά 22% χαμηλότερα. Κατάργηση του ασύλου, της ανομίας και της παρανομίας στα πανεπιστήμια. Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη. Καλό όλες και όλους με θάρρος να εφαρμόσουμε επιτέλους τον αντικαπνιστικό νόμο. Ο εχθρός είναι ο καπνός, όχι οι καπνιστές. Πυκνώνουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάς, ανανεώνουμε τον εξοπλισμό και τα μέσα της. Ήδη 1.500 νέοι αστυνομικοί βρίσκονται στον δρόμο. Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομή και ο φόρος υπεραξίας σε αγορές και πωλήσεις ακινήτων. Λιγότεροι φόροι στις επιχειρήσεις σημαίνουν περισσότερες επενδύσεις και δουλειές για τους εργαζόμενους. Όταν θα γίνουν οι επόμενες δημοτικές εκλογές, θα μπορείτε επιτέλους να ψηφίζετε από το μόνιμο στόχο διαμονής σας. Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη. Το είπαμε, το κάναμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.